Καλημέρα κύριε Στολτίδη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Έχετε εκδώσει και ανακοίνωση εσείς, ακόμα βέβαια έχετε κατηγορήσει τις δυνάμεις των ΜΑΤΑ ότι προέβησαν και σε συλλήψεις βάρος φοιτητών μελών της ΚΝΕ που μοίραζαν την ανακοίνωση της οργάνωσης έξω από τη σχολή. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πώς βλέπετε αυτή την φετινή τέλος πάντων καταστολή. Κοιτάξτε, νομίζουμε ότι αυτό που πρέπει να δει ο λαός μας είναι ότι μέσα και μπροστά σε αυτή την επέτειο την πραγματική στόχευση. Γιατί προφανώς ήταν μια απροκάλυπτη βία απαράδεκτη απέναντι σε μικρές ηλικίες φοιτητόκοσμο, ο οποίος ουσιαστικά καλεί στην μαζική συμμετοχή για τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου, της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, σε μια περίοδο που οι φοιτητές κατάφεραν μαζί με το οργανωμένο μαζικό ταξικό εργατικό κίνημα να βάλουν τους όρους της ανατροπής της δικτατορίας των συνταγματαρχών τότε, και βέβαια να προσδιορίσουν ότι η πραγματική δύναμη για την ανατροπή οποιασδήποτε αυταρχικής μορφής καθεστώτος βρίσκεται ακριβώς μέσα σε αυτές τις διαδικασίες, τις συλλογικές, τη συζήτηση, τις διεργασίες, τις πολιτικές, την οργάνωση της πάλης, τη σύνδεση με το εργατικό κίνημα και βέβαια σε ένα τέτοιο μέτωπο που μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε μορφή άσκησης τέτοιας εξουσίας υπέρ των συμφερόντων μερικών μονοπωλιακών ομίλων, όπως και τότε, έτσι και σήμερα. Γι' αυτό διατηρούνται επίκαιρα τα αιτήματα, η κατάσταση στην παιδεία, και βέβαια έχει μια σχέση η υπέρμετρη βία, εκτός από το να τρομοκρατήσει, έχει άμεση σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στα πανεπιστήμια, την ανάταξη δηλαδή, φαίνεται μια ανάταξη στις διαδικασίες διεργασίας του φοιτητικού κινήματος και προσανατολισμό του, σύγκρουσης με την πολιτική στην παιδεία, στα πανεπιστημιακά πράγματα. Βέβαια κύριε Στολτίδη, υπάρχει πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου που λέει ναι, πρέπει τα πανεπιστήμια να είναι καθαρά, να μην βρίσκονται εκεί μέσα κράνη, ρόπαλα, ξύλα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Υπήρξε μια υπερβολή από στελέχη της κυβέρνησης ότι υπάρχει πρόσβαση σε όπλα, μάλιστα ακούστηκε και αυτό, πρόσβαση σε όπλα που έχει ο στρατός της Συρίας. Ακούστηκε από στέλεχος της κυβέρνησης. Ωστόσο από την άλλη όμως η κοινή γνώμη λέει ναι, τα πανεπιστήμια είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, θα πρέπει να γίνεται ελεύθερα φυσικά η διακίνηση των ιδεών, αλλά να μένουν μακριά όλα αυτά τα εγκληματικά στοιχεία ενδεχομένως που θα μπορούσαν να παρισφρήσουν. Τι λέτε? Συμφωνούμε απολύτως. Δεν είναι κανένας άλλος όμως πιο υπεύθυνος, αρμόδιος και σε δυνατότητα να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα εκτός από τους φοιτητές, τους καθηγητές, τον πανεπιστημιακό συνολικά παράγοντα, δηλαδή όπως αυτός εκφράζεται μέσα στα πανεπιστήμια, και όχι η κρατική καταστολή. Γιατί η κρατική καταστολή ούτως ή άλλως προφασίζεται βέβαια και με αυτές τις δηλώσεις τις απαραδεκτές που είπατε, πάντα την ύπαρξη ποινικών στοιχείων που δρούν μέσα στα πανεπιστήμια, τα οποία ούτως ή άλλως και εμείς τα καταδικάζουμε. Υπάρχει το ποινικό πλαίσιο, να ξεκαθαρίσουμε αυτή την υπόθεση, είναι όμως διακριτό ότι δεν έχει γίνει ποτέ. Πάντα αξιοποιούνται όμως την ώρα που θέλει να δείξει πυγμή η κυβέρνηση, αξιοποιώντας ουσιαστικά ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κουκούλες, που μπορεί να είναι οποιοδήποτε, για να δυσφημίσουν το φοιτητικό κίνημα και να μπουν μέσα στα πανεπιστήμια με όρους καταστολής. Και πρέπει εδώ να επιμείνουμε στη στόχευση που αυτή τη στιγμή έχει, του να μην ακούγεται φωνή να βάλουν στο γύψο το προς ανάταξη φοιτητικό κίνημα αυτή τη στιγμή, να μην εκφραστεί οργανωμένη και συλλογική διαπάλη ανάμεσα στις παρατάξεις και οργάνωση του φοιτητικού κινήματος με απαιτήσεις και διεκδικήσεις σε πολύ κρίσιμα ζητήματα αυτό το διάστημα, και που θα βαθαίνει και θα γίνονται όλο και χειρότεροι με την κατεύθυνση της πολιτικής και της προηγούμενης κυβέρνησης και της ορεινής σε σχέση με τις σπουδές, σε σχέση με τους όρους διαβίωσης των φοιτητών, σε σχέση με την επιστημονική γνώση και τη δυνατότητα πρόσβασης αυτών. Γιατί τώρα αυτό που επιχειρείται είναι να μπουν οι επιχειρηματικοί πιο βαθιά, να έχουν άμεση πρόσβαση και καθορισμό από τα συγγράμματα, τα εργαστήρια και τις μεταπτυχιακές σπουδές, τις οποίες θέλουν να τις εντάξουν όλους στους όρους δραστηριοποίησης αυτών των επιχειρηματικών ομίλων που ούτως ή άλλως καθορίζουν τις εξελίξεις σε κάθε κλάδο της οικονομίας, και να δημιουργήσουν ένα ευέλικτο, χωρίς δικαιώματα, εργατικό δυναμικό, τη νέα βάρδια της εργατικής τάξης που λέμε, γιατί τη χρειάζονται, πιο καλά προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ούτως ή άλλως αυτό είναι αυτονόητο και προφανές. Άρα με τέτοιους όρους
ουσιαστικά να πληρώνουν τα πάντα, να μην έχουν να πληρώνουν τα ψυχαγράμματα, να πληρώνουν τα μεταπτυχιακά, να πληρώνουν τα εργαστήρια, να πληρώνουν δηλαδή για όρους εκπαίδευσης που οδηγούν σε χαμηλής αξίας πιστοποιητικά, στοιχειώδους και επιφανειακής εξειδίκευσης, mm-hmm. για να οδηγούν σε φθηνό εργατικό δυναμικό. Και βέβαια να μην μπαίνουν στη διαδικασία οι φοιτητές, να μην έχουν τη δυνατότητα με συλλογική δραστηριότητα να απαιτούν αυτά που τους ανήκουν με βάση αυτά που έχουν πληρωθεί από τους γονείς τους, από τον ελληνικό λαό συνολικά, τη σύντηση, τη στέγαση, την ασφάλειά τους. Mm-hmm. Ξεκάθαρα. Αλλά σε ανάταξη βρίσκεται το κίνημα και θα τα λύσει όλα αυτά και βέβαια πρέπει να αποκρούσει και το εργατικό κίνημα θα συνδράμει σε αυτή την κατεύθυνση να μαζικοποιηθεί το φοιτητικό κίνημα, να συνδεθεί με το εργατικό κίνημα και να αποβάλει μέσα από τα πανεπιστήμια τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα συμφέροντά τους και να βάλει όρους πραγματικά που στην πανεπιστημιακή διαδικασία με βάση τα λαϊκά συμφέροντα, δηλαδή με βάση την πρόσβαση των φοιτητών στην πλήρη επιστημονική γνώση που ούτως ή άλλως έχει εκτοξεύσει την παραγωγικότητα της εργασίας και βέβαια σε σύνδεση με την αγορά εργασίας για δουλειά. Με δουλειά για όλους, με πολύ καλύτερους όλους πλέον, γιατί αυτό προσφέρει η εκτόξευση της δυνατότητας των νέων δεδομένων στην επιστήμη και την τεχνολογία mm-hmm. και με πλήρη δικαιώματα. Μάλιστα. Εσείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα πώς και σκοπεύετε ας πούμε, να κινηθείτε απέναντι σε αυτή την εικόνα που διαμορφώνεται? Εγώ εύχομαι όλα να κυλήσουν ομαλά, να γίνει και ο εορτασμός της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου χωρίς παρατράγουδα. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένα πρόβλημα που θα παραμείνει. Έτσι. Δεν είναι μόνο για τον εορτασμό ή μόνο για την εξέγερση για τη μνήμη του Γρηγορόπουλου. Προφανώς και θα παραμείνει αυτή η κατάσταση στα πανεπιστήμια. Προφανώς θα παραμείνει η κατάσταση όσο το φοιτητικό κίνημα δεν φτάσει στην δυνατότητα μαζικοποίησης των γραμμών του, συσπήρωσης όλο και περισσότερων φοιτητών και αντίστοιχα στους καθηγητές το ίδιο πράγμα, για να βάλει καλύτερους όρους σε σχέση με αυτό που το ανήκει, σε σχέση με τη δυνατότητα αυτά που είπαμε, σε σχέση με την πρόσβαση των ναι. δικαιώματα του και βέβαια όταν πάρει αυτή την μορφή, τη δυναμική, θα μπορέσει να αποκρούσει χωρίς κανένα πρόβλημα όλα αυτά τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται ούτως ή άλλως από κάθε κυβέρνηση για προβοκάτσιες και την πρόφαση για την επέμβαση της καταστολής. Κάθε φορά δηλαδή, ουσιαστικά που έρχονται οι καινούργιοι όλοι να τσεκουρέψουν τα δικαιώματά τους. Έχουν τη δυνατότητα και οι φοιτητές και οι καθηγητές και το εργατικό κίνημα να ξεμπερδέψουν μια και καλή με αυτά τα φαινόμενα και να μην αφήνουν την κυβέρνηση να τα χρησιμοποιήσει ως σχήματα. Και χωρίς lockout, φαντάζομαι, έτσι. Εννοείται δηλαδή. Ένα, και με ανοιχτά πανεπιστήμια. Αυτή είναι και η αντίφαση τώρα. Προφανώς τώρα, γιατί πολλά λένε για τις καταλήψεις, αλλά οι καταλήψεις όταν γίνονται από υγιείς διαδικασίες και συλλογικές αποφάσεις είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Για να δουλέψει το πανεπιστήμιο απερίσπαστο με τέτοιον προσανατολισμό που αφορά συνολικά mm-hmm. τα συμφέροντα των πατεράδων, των γονιών, των φοιτητών και βέβαια συνολικά του ελληνικού λαού μέσα από την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία μετά. Κύριε Στολτίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Και εσείς, καλημέρα σας. Γεια σας.